Δήμος, κύριε Νομικέ Σύμβουλο της Ενώσεώς μας, κύριε Εκπρόσωπε του Τύπου, Γραπτό Προεδρείο, συναδέλφοι και συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στην τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΕΚΑΒ, όπου εκεί έγινε ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός τα έτη 2021-2022. Το 2021 έγιναν εκλογές και αναδείχθηκαν καινούργια πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας και στους αντιπροσώπους Πανελλήνιων Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές και για πρώτη φορά φτάσαμε περίπου στο 95% της συμμετοχής. Πάλι η Ένωση μας εκπροσωπείται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία με 6 αντιπροσώπους. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους, όλους τους συναδέλφους, που με επέλεξαν για τη θέση του Προέδρου για τρίτη συνεχόμενη θητεία. Επίσης, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή την εκλογική διαδικασία και δεν εκλέχθηκαν. Επίσης, ήθελα να αναφερθώ και στην άλλη συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου με τους εκπροσώπους και τους αντιπροσώπους του ΟΑΣΥΜ. Μετά τις εκλογές, το σημείο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που έχει περάσει, προβήκαμε σε ένα πλήθος ανακοινώσεων, τις οποίες ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης μας στον Διοικητικό Απολογισμό. Ως Ένωση Τρικάλων, προβήκαμε στην έκδοση υπομνήματος και προβήκαμε σε μια συνάντηση συνεχής με τους τοπικούς φορείς από 26/3/2022 έως και προχθές. Κάναμε συναντήσεις με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Στρέγο Κωνσταντίνο, τους βουλευτές Τρικάλων, κ. Γιούτα Αθανάσιο, Παπακώστα Κατρίνη και Παπαδόπουλο Αθανάσιο, τους αστυνομικούς διευθυντές της Διεύθυνσης Τρικάλων, κ. Βιλιάδη Τσιλιανό, το διευθυντή που είναι και παρόν τον κ. Δημήτρηνα Δημήτριο, τον υποδιευθυντή τον κ. Καπά, και μας επισκέφθηκαν και στα γραφεία της Ένωσής μας σε προσωπία του Κοινωνιστικού Κόμματος Ελλάδος, όπως σε όλους αυτούς τους φορείς δόθηκε το επώνυμο με τα αιτήματα της Ένωσής μας. Να ευχαριστήσουμε όσους βοήθησαν, συνέβαλαν και συμβάλλουν για τη λύση αυτών των προβλημάτων. Ήδη έγιναν ερωτήσεις στη Βουλή και από το Κοινωνιστικό Κόμμα Ελλάδος και από τον βουλευτή τον κ. Παπαδόπουλο και από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίοι με παρεμβάσεις τους προσπαθούν για τα θέματα που απασχολούν την διεύθυνσή μας όλα αυτά τα χρόνια. Την 21η του μηνός του Ιανουαρίου του Ιουνίου είχαμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο της Ενώσεως με τον αρχηγό του κ. Κωνσταντίνο Σκούμα. Δόθηκε το ανάλογο υπόνομα και αναφερθήκαμε στο Κυριακό. Θέλω λίγο να σε ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε και η άμεση επαφή με τον διευθυντή μας, βρίσκεται στη Βουλή και περιμένουμε να υπογραφεί για να περιέλθει το υπόπεδο στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και από εκεί να προσπαθήσουμε να διατάξουμε ή σε ένα ΔΥ ή με κάποια άλλη ανάθεση για να γίνει η αστυνομική διεύθυνση αστυνομικό μέγαρο στην περιοχή του ΤΕΛΕ. Τα άλλα θέματα που θέσαμε στον αρχηγό είναι ήδη συγκεκριμένα στον αγωγό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί στο επάγγελμα να γίνει μια τέτοια μεταφράση. Αυτό που μας έδωσε και μας υποσχέθηκε είναι ότι θα αναβαθμίσει το τμήμα ασφαλείας και κάνουν σε ποδιά της ασφαλείας. Επίσης, για τις μεταθέσεις των τεχνών και των πολυτέχνων είναι πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένας πλήθος αριθμός που περιμένει κάποιους 60-70 τρίτη και πολίτη που έχουν τον πρόεδρο τα Τρίκαλα και πρέπει να έρθουν στα Τρίκαλα. Εμείς προεπιμείναμε ότι πρέπει να γίνει και σταθήκαμε στη διαδικασία όπου μέσω των ηλεκτρονικών μέσων θα μπορούνται να εξετάζονται μάρτυρες των αστυνομικών και
υπάρχει παρουσία στα δικαστήρια, να γίνεται η κατάσταση ως αναγνωστέα και για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ιδεολογικών για τις προκηρύξεις όταν αυτά είναι στην συνοικία αστυνομία. Αναφερθήκαμε και στην ίδια του Κάρολα που το λεωφορείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν είναι το άκουσα απαραίτητο για τις μετακινήσεις. Αναφερθήκαμε επίσης για δέκα στο μέλλον του COVID να μην κάνουμε συναντραπητέ, δεν είναι στο δικό μας Υπουργείο, είναι κάτι που είναι το Υπουργείο Υγείας, το οποίο σε όλο το δημόσιο τομέα ισχύει, πρέπει να γίνει σχολιστή και για τις μεταγωγές που πάλι απασχολεί το αστυνομικό θέμα τι κάνουν. Περιμένουμε την ένταση που θα εκδοθεί από το αρχηγείο.